Έρχεται η ανατροπή, Φέη. Δεν φτάνει, χώρισε, εντάξει. Είσαι σίγουρη γι' αυτό. Και σε μια εβδομάδα έχει περάσει, περίμενε. Είσαι σίγουρη γι' αυτό, διότι εμείς διαβάσαμε. Ξαναβρούνε, μακάρι άνθρωποι να τα ξαναβρούν, αλλά. Και εδώ έχουμε κοροϊδεύει αυτό ο κύριο. Τι άλλο να δει τώρα. Ρεπορτάζ πάνω στο Ζόγκα, στο Downtown. Που λέει. Α, ότι πάνω γράφει πράγματα τα οποία είναι. Το Πάσχα. Ισχύουν. Από ρεπορτάζ. Έτσι. Το Πάσχα, η Τζέννη δεν ήταν μόνη τη στι πέτσε. Ήταν με το γιο τη. Δεν ήταν μόνο με το γιο της. Έκανε πολύ παρέα με την αδερφή του Βασίλη Κικίλια, την Κατερίνα, η οποία ήταν εκεί. Κάντε το έτσι λίγο σχέση, δεν είναι τυχαίο. Άρα οι αδερφοί μεσολαβεί για να τα ξαναβρούν. Ε, συνυφάδες είναι αυτές. Συνυφάδες είναι, μ' αρέσει και αυτή η λέξη Σόφη που λέγαμε για λέξη. Δεν είναι συνυφάδες, λέει. Λοιπόν, και μιλάνε έτσι στον πάνω. Κάποια άτομα από το στενό περιβάλλον του. Κουνιάδα κινήθηκε. Κουνιάδα κινήθηκε, ναι. Και συνυφάδες ποιες είναι. Άστο αν τώρα. Ήταν ράση, μην ωραία. Λοιπόν, άτομα από το στενό περιβάλλον της Τζέννης λένε ότι ναι, φυσικά υπάρχει πιθανότητα επανασύνδεσης και μάλιστα μπορεί να γίνει και πολύ σύντομα. Θέμη, που με κορόιδευε. Μακάρι. Όχι, είναι εισαγωγικά, είναι περιβάλλον του πρώην ζευγαριού, για να σας κάνω και το χατήρι. Και μέσα σε εισαγωγικά λέει αυτό. Και καταλήγει ότι πάντως τόσο από το περιβάλλον του Βασίλη, όσο και από εκείνο της Τζέννης, θεωρούν κάτι παραπάνω από σίγουρο την επανασύνδεση για έναν ακόμα λόγο. Ποτέ δεν τους είχαν δει πιο ευτυχισμένους και λαμπερούς όλο αυτό το διάστημα που ήταν μαζί τους. Λέει, αλλά χώρισαν. Τύπου Άρλεκιν. Πες κάτι όπως χθες, ναι, είναι Άρλεκιν. Γιατί δεν είναι Άρλεκιν αυτό. Προφανώς, για να πάρουν αυτή την απόφαση μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, να το πούνε, να συζήσουν, να κάνουν σχέδια για γάμο, να γνωρίσει το παιδί που για μία μαμά, αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό νομίζω. Δηλαδή, είναι μία καλή μαμά, άσχετα άμα τη συμπαθείς, την αντιπαθείς, την οποιαδήποτε. Είναι μία, φαντάζομαι, προτεραιότητα είναι το παιδί της. Για να μπει αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι ήταν σίγουρη η γυναίκα. Μα και από την πλευρά της Τζέννης, αλλά και από την πλευρά του Βασίλη Κικίλια, που είναι ένας προβεβλημένος πολιτικός, έτσι. Ξέρουμε τώρα πολιτική τι είναι, μπαίνω σε μια βιτρίνα και θέλω να είναι όλα αποστηρωμένα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, για να πάρει την απόφαση να συζήσει με μια γυναίκα που έχει και τρία παιδιά από έναν άλλο γάμο, σημαίνει ότι και αυτός το βλέπει σοβαρά. Ναι, αλλά προφανώς κάτι τον πείραξε και γι' αυτό και χωρίσανε. Καλά, μπορεί να πείραξε και αυτή. Την Τζέννη. Ναι, απλά οι πληροφορίες λένε αλλά ότι γενικότερα. Πρέπει να είναι κάτι σοβαρό. Πρέπει να είναι σοβαρό. Ναι, ρε παιδί μου, οι πληροφορίες λένε ότι γενικότερα έχει να κάνει και με τον Πέτρο Κωστόπουλο το όλο θέμα. Ο Κωστόπουλος που κολλάει. Διότι ο Πέτρος Κωστόπουλος πήγε και μετακόμισε κοντά στο σπίτι που ήταν η Τζέννη με τον Νομίζω το, το ήξερε. Με τον δεν είναι. Νομίζω ήταν κάτι. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε μάθει, ήταν επιθυμία της Τζέννης ο Πέτρος να είναι κοντά για να είναι κοντά στο παιδί. Σωστό. Πολύ σωστό. Αυτό ίσως δημιούργησε κάποιο θέμα. Μάλιστα. Αυτό. Έχουμε και φωτογραφία από την Κέρκυρα. Ναι, ναι, επειδή ο Βασίλης Κικίλιας πήγε το Πάσχα στην Κέρκυρα, τον βλέπουμε εδώ με το φίλο του, τρώνε παγωτό. Τι παγωτό τρώνε, δεν παιδιά, το παγωτό είναι. Οι χωρισμένοι δεν πιστεύουν ποτέ. Είναι μας. Δεν είστε ψεύδες. Δεν είστε ψεύδες, Κικίλια. Μετά το Πάσχα. Όχι, ναι, Μεγάλη Παρασκευή. Μεγάλη Παρασκευή, ούτε λάδι δεν τρώμε. Μην χαλάτε το προφίλ. Ασθενεί και οδηπόροι, αμαρτυρούχα. Ωραίο ήταν αυτό.